αδελφοί και πατέρες, τα δύο μεγάλα έθνη. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Ποια είναι τα δύο μεγάλα έθνη? Είναι μεγάλα σε εδαφική έκταση? Όχι. Είναι μεγάλα σε πληθυσμό? Όχι. Είναι μεγάλα σε στρατιωτική και οικονομική δύναμη? Όχι. Ο ποιητής είπε, η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, ούτε με τη στρατιωτική ούτε με την οικονομική υπεροχή δυνάμεθα να προσθέσουμε. Η μεγαλοσύνη στα έθνη με της καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Τα δύο έθνη, περιών ο λόγος, είναι μεγάλα σε πολιτισμό, σε σημασία, σε αξία. Είναι δύο έθνη που δεν έχουν στον κόσμο συγγενείς. Ιδιότυπα έθνη. Το ένα από τα δύο μεγάλα έθνη είναι το Ισραηλιτικό έθνος. Το άλλο είναι το ελληνικό έθνος. Αυτά τα έθνη, επαναλαμβάνω, δεν έχουν συγγενείς στον κόσμο. Είναι ιδιότυπα έθνη. Η Παλαιά Διαθήκη πλάθει το εγκόμιο του Ισραήλ. Το έθνος τούτο δεν εγνώρισε διαστροφή. Γι' αυτό το εξέλεξε ο Θεός. Αυτό το έθνος, επαναλαμβάνω, κατά το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, δεν εγνώρισε διαστροφή. Ενώ τα άλλα έθνη προ Χριστού ήσαν διαστραμμένα. Το Ισραηλιτικό έθνος δεν εγνώρισε διαστροφή και εγνώρισε τον αληθινό Θεό. Όλα τα έθνη προ Χριστού αγνοούσαν τον αληθινό Θεό. Δούλευαν στην πολυθεία και την ειδωλολατρία. Μέχρι σήμερα πολλά έθνη εξακολουθούν να λατρεύουν πλήθος θεούς. Κάτω στις Ινδίες που θρύνησε αυτές τις ημέρες τη δολοφονία της Προέδρου της Πρωθυπουργού, της Ίντιρα Γκάντι, μέχρι σήμερα λατρεύονται, παρακαλώ, 300 εκατομμύρια θεότητες. Ο Αβραάμ, ο μεγάλος πατριάρχης και γενάρχης των Ισραηλιτών, η ρίζα του Ισραηλιτικού έθνους, ή το μονοθεϊστής, εγνώριζε και λάτρευε τον ένα και μόνο αληθινό Θεό. Άνδρας πίστεως μεγάλης, δέχτηκε να σφάξει με τα χέρια του το παιδί του για να ευαρεστήσει στο Θεό. Θαυμάζεται σήμερα από τους ποιητάς, τους λογοτέχνας, τους φιλοσόφους, τους υπαρξιστάς, υπαρξιακούς προπάντων φιλοσόφους, για τη μεγάλη του πίστη. Αβραάμ, λένε, ποιος μπορεί να σε φτάσει στην πίστη? Μεγάλος ο Αβραάμ, μεγάλοι και οι άλλοι δύο πατριάρχες, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Από το Ισραηλιτικό έθνος προήλθε μέγας ηγέτης και νομοθέτης, ο Μωυσής. Στο τέλος το Δευτερονόμιο γράφει, και δεν ανέστη άνθρωπος σαν το Μωυσή που μιλούσε με το Θεό στόμα με στόμα,
πρόσωπο κατά πρόσωπο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον, όπως ένας μιλάει με το φίλο του. Και την δόξαν Κυρίου είδε ο Μωυσής, Θεόπτης. Το Ισραήλ γέννησε μεγάλους βασιλείς, ο Προφητάναξ, μέγας βασιλεύς. Ο ίδιος ο Θεός έπλεξε το εγκόμιό του, έβρον άνδρα κατά την καρδίαν μου, Δαβίδ τον Υιόν Ιεσέ, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Βρήκα άνθρωπο, λέγει ο Θεός, όπως τον θέλει η καρδιά μου, το Δαβίδ, τον Υιό του Ιεσέ, αυτός τα κάμει όλα τα θελήματά μου. Σαν δημόσιος άνδρας, ο Δαβίδ, σαν βασιλιάς, δεν παρέδει καμία εντολή, κανένα θέλημα του Θεού. Ιδιωτικός, στην ιδιωτική του ζωή μόνον, αμάρτησε και μετανόησε. Πόσο μεγάλος και ο Δαβίδ, ο μεγαλύτερος ποιητής. Κανείς δεν τραγούδησε την αγάπη του Θεού τόσο όμορφα και τόσο γλυκά όπως ο Δαβίδ. Μη ομιλείτε για άλλους ποιητάς, όσο μεγάλοι και αν είναι. Κανένας ποιητής δεν συγκινεί όσο ο Δαβίδ. Θέλαμε να παρηγορηθούμε, θέλαμε να αποκτήσουμε φτερά, να πετάξουμε στα ύψη, θέλαμε να θαυμάσουμε τα μεγαλεία του Θεού, να διαβάζουμε Δαβίδ. Μεγάλος βασιλιάς και ο Σολομών, η φήμη του έφτασε μέχρι τα πέρατα του κόσμου, γιατί ήταν σοφός όσο κανείς στην αρχαιότητα. Χήμα σοφίας, χήμαρος, ποταμός σοφίας είναι ο λόγος του Σολομώντος. Διαβάσετε τις παροιμίες. Πυκνά, πυκτά νοήματα, γνωμικά, μεγάλα, αθάνατα, αιώνια λόγια. Ο Ισραήλ γέννησε άνδρες αγνούς προ-Χριστού, σαν τα ρόδα, σαν τα τριαντάφυλλα. Αγνός εκείνος ο Σαμουήλ, αγνός ο Ιερεμίας, αγνός ο Δανιήλ και άλλους μεγάλους και αγνούς άνδρας εγέννησε. Ο Ισραήλ εγέννησε προφήτες που είδαν τα μέλλοντα, μιλούσαν με έμπνευση Θεού. Δεν υπάρχει λάθος στα λόγια τους, ούτε ένα λάθος. Μέσα στη θύραθεν φιλολογία υπάρχουν αναρρύθμιτα λάθη και ανοησίες. Μέσα στους προφήτες δεν υπάρχει ένα λάθος. Προ-Χριστού η ανθρωπινότερη και οι θειότεροι τύποι, οι τελειότεροι τύποι, ανθρώπινοι τύποι, είναι οι προφήτες, ουρανομίκης μορφές. Ποιος μπορεί να φτάσει τον Ισαΐα? Είναι ο πιο μεγαλύγορος προφήτης και συγγραφέας. Αν μας ερωτήσει κανείς από τα εκατομμύρια βιβλία προ-Χριστού, ποιο είναι το μεγαλύτερο, ποιο είναι το μεγαλυγορότερο, πρέπει να απαντήσουμε χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι ο προφήτης Ισαΐας. Από τον Ισραήλ προήλθε ο μεγαλύτερος των ανδρών μέχρι της εποχής του Χριστού, ο πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης. Έπλεξε το εγκομιό του ο ίδιος ο Χριστός.
απευθυνόμενος προς τα πλήθη των Ιουδαίων που συνέρεαν στην έρημο του Ιορδάνου να ακούσουν τα θαυμαστό προφήτη, είπε ο Χριστός: «Τι εξήλθετε εις την έρημον ειδήν θάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον, αλλά τι εξήλθετε ειδήν άνθρωπον εν μαλακής ηματίες εμφιεσμένον, ειδού οι τα μαλακά φορούντες εν τις οίκες των βασιλέων εσύν, αλλά τι εξήλθετε ειδήν προφήτην, ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου, αμήν λέγω ημίν ουκ εγίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Από δε των ημερών Ιωάννου η βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζωσιν αυτήν. Τι βγήκατε στην έρημο να δείτε, κανένα καλάμι που το σαλεύει ο άνεμος? Όχι, ο Ιωάννης δεν ήταν καλάμι που το σαλεύει ο άνεμος, ήταν βράχος άσυστος. Τι βγήκατε να δείτε, κανένα άνδρα μέσα στα πολυτελή ενδύματα? Όχι, αυτοί που φορούν τα πολυτελή είναι μέσα στα ανάκτορα. Ο Ιωάννης ή το τραχής και σκληρός ασκητής, παιδί της ερήμου. Τι βγήκατε στην έρημο να ειδείτε, προφήτη? Είχαν 400 χρόνια να δουν προφήτη οι Ιουδαίοι. Ναι σας λέγω, είπε ο Χριστός, είναι προφήτης και περισσότερο από προφήτης. Αλήθεια σας λέγω, δεν παρουσιάστηκε άνδρας μεγαλύτερος από τον Ιωάννη το Βαπτιστή. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μέχρι την εποχή του Χριστού. Η γέννησή του στον κόσμο επέδρασε πάνω στη βασιλεία του Θεού και η βασιλεία βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού. Από το Ισραηλιτικό έθνος προήλθαν οι μεγαλύτεροι άνδρες μετά το Χριστό, οι Απόστολοι και ο μεγάλος Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα, ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά το Θεάνθρωπο. Ποιος συνεκίνησε και ποιος συγκινεί ως ο Παύλος, ποιος αισθάνθηκε τους ανθρώπους ως ο Παύλος, τα προβλήματά τους, τα δραματά τους, και ποιος αισθάνθηκε το Θεό όπως ο Παύλος? Ο μεγαλύτερος άνθρωπος, αδελφοί μου, όποιος έχει μέσα του κάποια πνευματική προϋπόθεση και διαβάζει προσεκτικά τον Παύλο και καταλαβαίνει τον Παύλο, είναι αδύνατο να μην συγκινηθεί, να μην του έρθουν και δάκρυα στα μάτια. Από το Ισραήλ προήλθε το αγιότερο πρόσωπο της γης, η υπεραγία Θεοτόκος, το άνθος το αμάραντον, η υψηλότερα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, η ανωτέρα ασυγκρίτως των χερουβίν και των σεραφείμ, η μετά Θεόν Θεός, το πιο χαριτωμένο, το πιο θεωμένο πλάσμα της γης. Από τον Ισραήλ προήλθε και ο ίδιος ο Χριστός ως άνθρωπος που είναι ο Θεός ο επιπάντων ευλογητός εις τους αιώνας. Ενείτε τον Θεόν, ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Δεν λέγει ότι ο Ισραήλ είναι από τα σπηγάς του Κυρίου, λέγει το αντίστροφο η Παλαιά Διαθήκη. Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, ότι ο Κύριος προέρχεται από τις πηγές του Ισραήλ. Τι παράδοξος λόγος, ότι ο Κύριος, ο Ιεχωβά στα εβραϊκά, ο αληθινός Θεός, προέρχεται από τις πηγές του Ισραήλ. Ποιος μπορούσε να καταλάβει τέτοιο λόγο προ Χριστού? Ένιγμα άλλη το προ Χριστού. Λύεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο αληθινός Θεός που ως άνθρωπος προήλθε από το Ισραηλιτικό έθνος. Είναι σπέρμα του μεγάλου Αβραάμ. «Εν το σπερματί σου», είπε ο Θεός τον Αβραάμ, «εν ευλογηθήσονται
πάσε φίλε της γης. Το Ισραήλ χρησίμευσε σαν φυτώριο της Θείας Αποκαλύψεως. Χρησιμοποίησε ο Θεός αυτό το λαό σαν φυτώριο για να μεταφυτεύσει τη Θεία Αλήθεια, τη Θεία Αποκάλυψη και να μεταδώσει τις Θείες Ευλογίες σε όλες τις φυλές της γης. Και μετέχουν όλες οι φυλές της γης των ευλογιών του Θεού αμέσως ή εμέσως, και τα χριστιανικά έθνη και τα μη χριστιανικά έθνη, διότι ευεργετούνται από τη διδασκαλία και την όλη επίδραση του Χριστού πάνω στον κόσμο. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος, Ισραηλίτης που αγαπούσε φλογερά το έθνος του και είχε αδιάλειπτη οδύνη στην ψυχή του, διότι το έθνος του δεν πίστευσε στο Χριστό, ψάλλει μεταξύ άλλων και το εγκόμιο του Ισραήλ. Ήτινες εισήν Ισραηλίτε, ον υιοθεσία και επαγγελίε και η νομοθεσία και η ευλογία και η λατρεία, ον οι πατέρες και εξών ο Χριστός το κατασάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Είναι Ισραηλίτες, ευλογημένο όνομα. Σ' αυτούς ανήκουν οι μεγάλες υποσχέσεις του Θεού. Σ' αυτούς εδόθη η νομοθεσία, σ' αυτούς η ευλογία, σ' αυτούς η αληθινή λατρεία. Από αυτούς προήλθαν οι μεγάλοι πατέρες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και οι άλλοι. Από αυτούς προήλθε και ο Χριστός ως άνθρωπος, που είναι ο Θεός μας ο ευλογητός εις τους αιώνας. Ο Ισραήλ είναι περιούσιος λαός του Θεού, με την έννοια ότι είναι εκλεκτός λαός, υπερέχον λαός, εξαιρετικός λαός, και με την έννοια ότι είναι περιουσία του Θεού, λαός του Θεού με ιδιάζουσα έννοια. Ένας μεγάλος λαός, ο Ισραήλ. Άλλο μεγάλο έθνος, το ελληνικό έθνος. Το ελληνικό έθνος, μάλιστα, όχι διότι είμεθα εμείς Έλληνες, αλλά διότι λόγοι δικαιοσύνης επιβάλλουν να πούμε ότι όντως το ελληνικό έθνος είναι περιούσιος λαός. Προ Χριστού το ελληνικό έθνος κατήχε τα σκύπτρα της διανοήσεως. Γέννησε μεγάλος ποιητάς και φιλοσόφους και επιστήμονες που έθεσαν τις βάσεις των επιστημών και του πολιτισμού. Γέννησε ένα μεγάλο ποιητή όπως ο Όμηρος. Ο Όμηρος είναι ο μεγαλύτερος μετά από τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν θεόπνευστος. Ο Όμηρος δεν ήταν θεόπνευστος, αλλά δέχτηκε και αυτός ακτίνες από το Θεό που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, και δέχτηκε περισσότερες ακτίνες φωτισμού από τους άλλους ποιητάς μετά από τους θεοπνεύστους ποιητάς. Ο Ηράκλητος, αυτός διατύπωσε την υψηλή διδασκαλία περί λόγου. Από αυτή φαίνεται ορμάται ο Ιωάννης, όταν αρχίζοντας το Ευαγγελιό του γράφει «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Ο Ιωάννης είχε κέντρο της δράσεώς του την Έφεσο. Στην Έφεσο γινόταν πολλής λόγος για το λόγο με λάμδα κεφαλαίο, για τον οποίον μίλησε ο Ηράκλητος, ο Έλληνας φιλόσοφος. Και είναι σαν να λέγει ο Ιωάννης αρχίζοντας το Ευαγγελιό του: «Μιλάτε για το λόγο εσείς οι Έλληνες, ελάτε να σας δείξω εγώ ποιος είναι ο λόγος, ο αληθινός λόγος, είναι ο Ιησούς Χριστός».
μίλησε ο Ιωάννης όπως ο Παύλος τον Άριο Πάγο. Λατρεύετε τον άγνωστο Θεό, ελάτε να σας δείξω εγώ ποιος είναι ο άγνωστος Θεός. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο σαρκωμένος Θεός. Προ Χριστού η Ελλάς δημιουργούσε ανώτερα πνεύματα που ένας φιλόσοφος και απολογητής του χριστιανισμού τα ονόμασε χριστιανούς προ Χριστού. Ναι, ο Ηράκλητος, ο Πλάτων, ο Όμηρος, ο Θουκυδίδης, ο Σοκράτης ήταν υπέροχα πνεύματα κρινόμενα μέσα στον εθνικό κόσμο, που αν ζούσαν μετά Χριστόν θα ήταν μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Μην το κρίνουμε με τα αυστηρά χριστιανικά κριτήρια. Όχι, με άλλα κριτήρια θα τους κρίνουμε. Μέσα στο διεφθαρμένο κόσμο, στο διεφθαρμένο και κατά τις αντιλήψεις και κατά τη ζωή, αυτοί οι άνδρες ήσαν σαν λαμπρά μετέωρα. Χριστιανοί προ Χριστού. Προ Χριστού το ελληνικό έθνος με την διάδοση της γλώσσης του σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη, μιας γλώσσης ανωτέρας με την οποία, όπως λένε, μιλούσαν θεοί και άνθρωποι, με τη δημιουργία του ανωτέρου πολιτισμού εν συγκρίση προς τους πολιτισμούς των άλλων εθνών, προετοίμαζε το έδαφος για την υποδοχή και για τη διάδοση του χριστιανισμού. Και όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, το ελληνικό έθνος ήταν έτοιμο να αρπάσει τη δάδα του χριστιανισμού και να μεταδώσει το φως του Χριστού στην οικουμένη. Ενθυμίστε, κάποτε Έλληνες, όχι Ελληνιστέ, Ιουδαίοι γνωρίζονται στην ελληνική γλώσσα, αλλά Έλληνες, προσήλυτοι, που πίστευσαν στον αληθινό Θεό του Ισραήλ, Έλληνες ευσεβείς, προσήλθαν σε έναν Απόστολο που εορτάζει έπειτα από 3 ημέρες. Έχει ελληνικό όνομα, Φίλιππος. Και τον παρεκάλεσαν. «Κύριε», είπαν στο Φίλιππο, «θέλουμε τον Ιησούν ειδήν, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Και ο Φίλιππος συνήντησε άλλον Απόστολο με ελληνικό επίσης όνομα. Εορτάζει τις 30 Νοεμβρίου. Ανδρέας το όνομά του. Και ο Φίλιππος και ο Ανδρέας μαζί πήγαν στο Χριστό και του είπαν, «Κύριε, θέλω να σε δουν Έλληνες». Τι είπε τότε ο Χριστός? Χάρηκε το πνεύμα του Χριστού και τι πλησίαζε ο θάνατός του και είπε, «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Τώρα που βλέπω ότι οι Έλληνες ζητούν να γνωρίσουν τον Χριστό, λέγω και βεβαιώνω ότι έφτασε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, να δοξαστεί ο Χριστός διαμέσου των Ελλήνων. Προφητικός λόγος και εγκόμιο για μας τους Έλληνας. Στην ελληνική γλώσσα γράφτηκε το Ευαγγέλιο. Πολύ μεγάλος τίτλος, αδελφοί μου. Και αν δεν είχαμε, αν ήμασταν ξένοι, δεν ήμασταν Έλληνες, ήμασταν αλλοεθνείς, θα άξιζε να ζηλέψουμε τους Έλληνες και να μάθουμε ελληνικά για να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στο πρωτότυπο, στα ελληνικά. Εγώ έτσι θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο για μας τους Έλληνας ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ωραία γλώσσα μας. Και ξέρετε, πολλοί ξένοι σπουδάζουν ελληνικά μόνο και μόνο για να διαβάσουν και να απολαύσουν το Ευαγγέλιο στο πρωτότυπο.
Πού το καταλαβαίνουν αυτό οι σημερινοί μεταρρυθμιστές της παιδείας? Πού το καταλαβαίνουν αυτό? Πεπαιδευμένοι και απαίδευτοι, εγγράμματοι και αγράμματοι, μορφωμένοι και αμόρφωτοι και παραμορφωμένοι. Όταν το Ευαγγέλιο βγήκε από τα όρια της Παλαιστίνης, ποιοι το εγκολπώθηκαν? Οι Έλληνες στην Κύπρο και στον άλλο χώρο του ελληνισμού, στη Μικρά Ασία, εδώ στην Αχαΐα, στη Μακεδονία, στη σημερινή Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που εγκολπώθηκε περισσότερο και θερμότερα το Χριστό και το Ευαγγελιό του. Από το ελληνικό έθνος προήλθαν οι περισσότεροι ιεραπόστολοι. Έλληνες ιεραπόστολοι μετέδωκαν τον χριστιανισμό προς βοράν, προς νότον, προς ανατολάς, προς δεσμάς. 1100 χρόνια έζησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η λαμπρότερη αυτοκρατορία. Ποια φιλοδοξία είχε? Να μεταδίδει το χριστιανισμό στον κόσμο, να εκχριστιανίζει έθνη και λαούς. Στην Ανατολή, στο ελληνικό έδαφος, έγιναν όλες οι 7 οικουμενικές σύνοδοι και οι περισσότερες άγιες τοπικές σύνοδοι. Έλληνες πατέρες είναι οι μεγαλύτεροι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Το ελληνικό έθνος έδωκε στο Χριστό τους περισσότερους Αγίους και τους περισσότερους μάρτυρας. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι μάρτυρες έχουν προέλθει από το ελληνικό έθνος. Να κάνω μία παρέκβαση. Σήμερα φαίνεται ότι την υπεροχή σε αριθμό μαρτύρων έχει μία άλλη εκκλησία, διοκομένη. Η Εκκλησία της Αγίας Ρωσίας αυτή στην εποχή μας λέγεται ότι έχει μάρτυρας περισσότερος από τους όλους τους μάρτυρες των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Αλλά η Ρωσία διδάχτηκε το χριστιανισμό από την Ελλάδα και οι Ρώσοι λέγουν ελληνική ορθοδοξία. Το έδαφος του ελληνισμού είναι γεμάτο από δάκρυα, από οστά και από αίματα ηρώων και μαρτύρων της πίστεως και γεμάτο από μνημεία ευσεβίας, ναούς, μοναστήρια και γεμάτο από θαύματα, παράδοξα και καταπληκτικά σημεία του ουρανού. Εάν καθίσει και ερευνήσει κανείς προσεκτικά όλους τους τόπους του ελληνισμού, θα δει ότι θαυμαστά πράγματα υπάρχουν στους διαφόρους τόπους του ελληνισμού. Δεικνύουν αυτά τα πράγματα ότι ο ελληνισμός είχε φτάσει μέχρι τα άστρα του ουρανού. Ο ελληνισμός είναι ο νέος περιούσιος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, ο Ισραήλ της Χάριτος. Ο παλαιός περιούσιος λαός, όσο σεβόταν το Θεό, είχε την εύνοια του Θεού και την προστασία του Θεού. Ενθυμηθείτε, ο Θεός προστάτευσε τους μεγάλους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Ο Θεός ύφξησε και μεγάλινε εν τη Αιγύπτο των λαών του. Αυξήθηκε με τη χάρη του Θεού ο Εβραϊκός λαός κάτω στην Αίγυπτο
και έγινε τόσον πολλής και μεγάλος λαός, ώστε οι Φαραώ φοβήθηκαν το λαό. Ο Θεός εξήγαγε το λαό του από τη χώρα της δουλείας εν βραχίονι υψηλό και χειρή κρατεά, με μεγάλη δύναμη, και έκαμε τέρατα και σημεία στην έρημο για να δοξάσει το λαό του. Την ημέρα ο Θεός σαν μια νεφέλη απλωνόταν πάνω από την παρεμβολή των Εβραίων, πάνω από το λαό του, και τους προστάτευε από το καύμα και τους οδηγούσε. Και τη νύχτα προπορευόταν σαν στήλος νεφέλης. Άνοιξε τον ουρανό και εψώμησε, έθρεψε το λαό του με άρτων αγγέλων, με το γλυκύτατο μάνα. Άνοιξε τη γη και έδωκε ορτίκια για να τραφεί ο λαός με εκλεκτό κρέας. Τίναξε τους βράχους και ρίσαν ύδατα και έρευσαν χύμαροι για να πηγεί ο λαός και να σβήσει τη δίψα του. 40 χρόνια στην έρημο τα ρούχα του λαού δεν πάλιωσαν, τα παπούτσια του δεν έλειωσαν. Διαθαυμαστών σημείων πέρασαν, διαθαυμαστού σημείου την Ερυθρά θάλασσα, διαθαυμαστού σημείου πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό και εγκατεστάθησαν στη γη της επαγγελίας. Ξερίζωσε ο Θεός διαστραμμένα έθνη και κατεφύτευσε και εγκατέστησε και στερέωσε το λαό του. Με Τύρας, άμπελον εξ Αιγύπτου, άμπελον εκλεκτήν, άμπελον σωρίχ, και κατεφύτευσα σ' αυτήν. Ευλόγησε Κύριε και κατάρτισε την άμπελον ταύτην, ηνεφύτευσεν η δεξιά σου. Και τον νέο περιούσιο λαό ο Θεός προστάτευσε κατά τρόπο θαυμαστό. Δεν τον προστάτευσε αφότου έγινε χριστιανικός, τον προστάτευσε και προ Χριστού, διότι έβλεπε ότι θα γινόταν λαός χριστιανικός και θα κατήχε τα σκύπτρα στη χριστιανική εποχή. Μη σας φανούν παράδοξα αυτά τα λόγια? Μέσα στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ προλέγονται αιώνες προτού εμφανιστεί ο Μέγας Αλέξανδρος, ο αετός αυτός του ελληνισμού, ο τράγος των Ελλήνων, ο ισχυρός αυτός βασιλεύς. Προφητεύονται τα κατορθώματά του, ότι σαν αστραπή θα περνούσε τη γη και θα κατακτούσε τη γη. Μέσα στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ γίνεται λόγος για την προστασία του έθνους μας πρώτου μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί μιλάει για τον άρχοντα των Ελλήνων και για τον άρχοντα των Περσών. Τι είναι ο άρχοντας των Ελλήνων? Είναι αρχάγγελος που φρουρεί και υπερασπίζεται το ελληνικό έθνος. Και ο άρχοντης Περσίας, αρχάγγελος του έθνους των Περσών, και πολεμεί ο άρχον των Ελλήνων προς τον άρχοντα των Περσών. Έχει βαθύ νόημα αυτός ο λόγος. Και νικά ο άρχον των Ελλήνων. Δεν απόθυσε το μικρό έθνος των Ελλήνων τα εκατομμύρια των βαρβάρων της Ασίας? Δεν ήταν αυτό θαύμα της προνοίας του Θεού και δεν είχε τεράστια σημασία για το μέλλον της ανθρωπότητος? Ιάν ο Μιλτιάδης έχανε το παιγνίδι στο Μαραθώνα, διαφορετική θα ήταν η κατάσταση στον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι δεν θα είχαν φτάσει στην εποχή των πυράβλων και των διαστημοπλοίων, θα ήταν πολύ πίσω. Επί 1100 έτη προστάτευε ο Θεός και υπέρμαχος στρατηγός, η υπεραγία Θεοτόκος, τη βασιλεύουσα πόλη και τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Αυτή τη συνείδηση είχαν οι Βυζαντινοί προγονείς μας, ότι έσωζε
τη βασιλεύουσα και έσωσε την αυτοκρατορία ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος από τους βαρβάρους. Γι' αυτό οι προγονείς μας έψαλαν τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Προστάτευσε ο Θεός το έθνος μας τα 400 χρόνια της Οθωμανικής δουλείας. Δέσβησαμε 4 αιώνες σκλαβιάς κάτω από τους βαρβάρους τους αντιχρίστους. Ένας σουλτάνος ήθελε να σφάξει όλους τους Έλληνες μέχρι ενός. Δεν επέτρεψε ο Θεός. Ο Θεός και η Παναγία και οι Άγιοι με τα λόγια τους, με την πίστη τους, με την αγιοσύνη τους, όπως ο Άγιος Κοσμάς, ηλέκτρισαν το ελληνικό έθνος και έκαμε το θαύμα της Επαναστάσεως του 1821 και απετείναξε το ζυγό της δουλείας. Δεν μας ενδιαφέρει τι γράφουν αυτά τα καθάρματα που συντάσσουν τις σημερινές ιστορίες για τα σχολεία, αυτά τα παλιωτόμαρα αδελφοί μου που δεν πιστεύουν σε τίποτε και δεν έχουν ένα ίχνος ευγνωμοσύνης προς το Θεό και την Εκκλησία και τους ήρωες και γράφουν την ιστορία μέσα από τα πολυτελή γραφεία καπνίζοντας αρημανίως. Μας ενδιαφέρει τι έλεγαν οι ήρωες του 21 που έγραψαν την ιστορία με το αίμα τους. Τι έλεγαν στο Χριστό και στην Παναγία. Στην πίστη του Χριστού οφείλεται το θαύμα. 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 Πραγματικό και μεγάλο θαύμα. Πως ένας νεότερος Δαβίδ, μια πιθανή άνθρωπος, νίκησε το Γολιάθ και το Λιέο. Δεν θα έρθουν καλύτερες ημέρες στην πατρίδα να δώσουν λόγο όλα αυτά τα καθάρματα που δεν σεβάστηκαν τίποτε ούτε τη μνήμη των μεγάλων προγόνων στους οποίους οφείλουμε την ελευθερία και την ύπαρξή μας. Μου έλεγε αυτές τις ημέρες ένα πρόσωπο πολύ σοβαρό και ερευνητικό, ερευνάει κείμενα σκοτεινών δυνάμεων. Σε ένα κείμενο μιας σκοτεινής δυνάμεως που έχει δώσει το χρήσμα σε σημερινούς ηγέτες, γράφει: εμείς δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την παιδεία να κυβερνούν και να ρυθμίζουν άνθρωποι χριστιανικών και ηθικών αντιλήψεων. Χάρισε λαμπρές νίκες ο Θεός στη μικρή Ελλάδα κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Χάρισε λαμπρή νίκη επάνω στα ψηλά βωνά της Βορείου Ηπείρου, όπως σήμερα το καθεστώς του αφαίου και τυραννικού Εμβέρ Χόντζα. Τι ήταν οι Έλληνες? Μια φούχτα. Και μόνον το ότι είπαν το όχι, εκείνος ο πρωθυπουργός της Ελλάδος είπε το όχι, εκφράζοντας το μεγαλείο του ελληνικού λαού. Εκείνος το είπε, αλλά εξέφραζε το μεγαλείο του λαού. Ήταν θαύμα να πει το μυρμήγκι όχι στον ελέφαντα. Και κράτησε, όσο ήταν η πρόνοια του Θεού, κράτησε το χήμαρο του άξονος, αναχέτησε μέχρι να ετοιμαστούν οι άλλες συμμαχικές δυνάμεις και να κερδίσουν τη νίκη της ελευθερίας του κόσμου. Αν 6 μήνες επάνω στα βουνά της Βορείου Ηπείρου δεν ξυγκρατούσαν τις ορδές των Ιταλών, των δυνάμεων του άξονος, οι Έλληνες, ο Χίτλερ
θα είχε παγκόσμια δικτατορία που θα ζούσε τουλάχιστον 1000 χρόνια. Με τα μέσα που διαθέτουν οι άνθρωποι σήμερα, γιατί 1000 χρόνια μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Μεγάλα εγκόμια ακούσαμε τότε από τους μεγάλους και τρανούς της γης. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες αγωνίζονται σαν ήρωες. Από τώρα και στο εξής θα λέμε οι ήρωες αγωνίζονται σαν Έλληνες. Μας είπαν ότι θα μας δώσουν και τα δικιά μας. Δεν μας τα έδωκαν. Θα τους κρίνει ο Θεός. Θα τους κρίνει. Και αν δεν ήμασταν αμαρτωλοί και ασεβείς σήμερα, θα τους είχε ήδη κρίνει ο Θεός. Προημερών εορτάσαμε την εθνική μας εορτή, την 28η Οκτωβρίου. Είναι εθνική και θρησκευτική. Ψάλαμε ότι πάνω από το έθνος άπλωσε την κρατεά του σκέπη ο Θεός, άπλωσε την κρατεά της σκέπη η υπεραγία Θεοτόκος. Τα δύο μεγάλα έθνη δεν έχουν μόνο το μεγαλείο τους, έχουν και την αθλειότητά τους. Όλα σε αυτόν τον κόσμο είναι κράμα μεγαλείου και αθλειότητος. Ο Ισραήλ δεν έμεινε πάντοτε πιστός στο Θεό. Πολλές φορές παρεπίκρανε τον Κύριο. Αποστάτησε από τον Κύριο. Έφτασε μέχρι του σημείου να λατρεύσει και τα είδωλα και τα βααλίμ. Και ο Θεός, όσο προστάτευε σε άλλες περιπτώσεις, τόσο τιμώρησε αυτό το λαό στις περιπτώσεις της αποστασίας. Με τα στόματα των προφητών κήρυξε μετάνοια. Και ο Σάκης δεν μετενόησε ο λαός, τιμωρήθηκε παραδειγματικός. Εάν εξετάσει κανείς προσεκτικώς την ιστορία του Ισραήλ, παρατηρεί ότι ο Σάκης ο Ισραήλ αποστατούσε από το Θεό, ο Θεός έστρεφε τις διαθέσεις των άλλων εθνών και εξεγείροντο τα άλλα έθνη και εξεστράτευον εναντίον του Ισραήλ και το εκυρίευαν και το κατέστρεφαν και το εταπείνωναν. Και όταν μετανοούσε το έθνος, τότε αποκτούσε πάλι την ελευθερία του. Την εποχή του λαού, του Χριστού, ο περιούσιος λαός είχε καταπέσει. Γνώρισε τη μεγαλυτέρα κατάπτωσή του. Είχε καταπέσει και παλαιότερα επί Ναβουχοδονόσορος και κατεστράφει Ιερουσαλήμ και κατεστράφει ο ναός. Κατέπεσε και επί των ημερών του Χριστού ακόμη περισσότερο. Από ποιους απαιτελεί το Ισραήλ? Από τους Φαρισαίους. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Οι θρησκευτικοί τάξεις. Άνθρωποι απ' έξω φαινόμενοι ευσεβείς. Σχήμα ευσεβείας. Από μέσα ασεβείς. Γεμάτοι από ακρασία, αδικία, ακαθαρσία και υπερηφάνεια. Ποιο άλλο κόμμα υπήρχε την εποχή του Χριστού στον Ισραήλ? Οι Σαδουκαίοι. Δεδηλωμένοι, ληστοί και άπιστοι. Δεν πίστευαν αυτοί στην ύπαρξη πνεύματος, αθανασίας ψυχής, αναστάσεως νεκρών. Άθεοι, δεδηλωμένοι, ληστοί. Και όμως πολλοί από αυτούς ήσαν αρχιερείς και δίκασαν τον Χριστό με βάση τις γραφές δήθεν. Στο Ισραήλ υπήρχαν την εποχή του Χριστού και οι Εσέοι. Τι ήταν αυτοί? Ασκητέ, καλόγυροι, πέρα στην έρημο του Ιορδάνο. Ήταν καλύτεροι από τους άλλους? Αλίμονο. Αυτοί οι ασκητέ είχαν την ιδέα ότι είναι οι Άγιοι και οι Άγιοι των Αγίων. Παρουσιάστηκε ο Χριστός
με τη δασκαλία του, με την αγιοσύνη του, με τα θαύματά του, έσυσε την Παλαιστίνη. Οι Εσσαίοι δεν σύστηκαν καθόλου. Ούτε καταδέχτηκαν να ασχοληθούν με τον Χριστό. Αχ, αυτοί οι καλόγυροι, αν δεν είναι πραγματικά του Θεού, είναι τα πιο υπερήφανα πνεύματα. Γράφει ένας καλόγυρος του Αγίου Όρους αυτές τις ημέρες. Όλοι, λέει, στην Ελλάδα είναι μηδέν οι θεολόγοι. Και ο Τρεμπέλας και ο Ανδρούτσος και οι πάντες. Από εκεί προέρχονται τα δημοσιεύματα που διαβάσατε και έκαναν θόρυβο. Ο μόνος που είναι ορθόδοξος και σπουδαίος θεολόγος είναι αυτός μόνο ο καλόγυρος. Μηδέν όλοι οι άλλοι. Οι Ιησουίτες. Κακόδοξοι, όχι ορθόδοξοι. Ήταν και η Ηρωδιανή άλλο κόμμα πολιτικό. Είχαν με μικρόβιο πολιτικής μέσα τους. Σε κατάπτωση το Ισραήλ. Λίγες εκλεκτές ψυχές, μερικές εκατοντάδες, μερικές χιλιάδες που συγκινήθηκαν σταθερά από το κήρυγμα του Ιησού του Ναζωραίου. Όταν ο Χριστός έφτασε στην κορυφή του όρους των ελαιών, βαδίζοντας προς την πόλη του μαρτυρίου και αντίκρισε την πρωτεύουσα το έθνος του, ως άνθρωπος και πατριώτης έκλαψε, ειδών την πόλην έκλαψε. Και όταν ομίλη προς το λαό των Ιερουσαλήμων, εθρήνησε πάλι την προφητοκτόνο και εντός ολίγο χριστοκτόνο πόλη και προφήτευσε τη μεγάλη καταστροφή. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης η θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνης τα νοσία εαυτής υπό τα σπτέρυγας και ούκ η θελήσατε. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος, αμήν λέγω ημήν, ου μη με είδητε απάρτη, έως ανοίξει ότε είπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ταλέπορη, δυστυχισμένη Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να συγκεντρώσω τα παιδιά σου κάτω από τις φτερούγες της αγάπης μου, όπως η όρνηθα συγκεντρώνει τα πουλάκια τους κάτω από τις φτερούγες της, και δεν θελήσατε. Εγκαταλείπω το σπίτι σας, παραμένει έρημο το έθνος σας. Δεν θα με δείτε πλέον, δεν θα δείτε την προστασία μου, μέχρι να έρθει ο καιρός να μετανοήσετε, να συμμεριστείτε κι εσείς το άσμα των μικρών παιδιών και να ψάλετε κι εσείς, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τότε θα στρέψω πάλι την ευνοιά μου προς εσάς. Όταν επεδείκνυανε μαθητέ τις μεγάλες οικοδομές και την πολυτέλεια του ναού του Σολομώντος, ο Χριστός είπε, αλήθεια σας λέγω, δεν θα μείνει εδώ λίθος επί λίθου. Κι άλλα φρικτά λόγια είπε ο Χριστός προφητεύοντας το μέλλον του Ισραήλ. Οι προφητείες έπειτα από 35 περίπου χρόνια εκπληρώθηκαν. Ο Τίτος, ο Ρωμαίος στρατηγός, με τις λεγιώνες του εισέβαλε στην Ιερουσαλήμ και δεν άφησε λίθον επί λίθου, όργωσε και τους δρόμους και τις πλατείες και όλη τη γη εκεί της Ιερουσαλήμ για να πραγματοποιηθεί κατά λέξην ο λόγος του Κυρίου. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθου. Ανέσκαψε και τον ναό του Σολομώντος και σταύρωσε και σφαγίασε 500.000 μέσα στην Ιερουσαλήμ και έγινε γενοκτονία και έμειναν ελάχιστοι Ιουδαίοι που διασπάρισαν στον κόσμο. Θλίψεις ία ου γέγονεν απ' αρχής κόσμου. Η μεγαλύτερη θλίψεις
η φρικτότερη δοκιμασία του Ισραηλιτικού έθνους για την ασέβεια, για τις προφητοκτονίες και για τη χριστοκτονία και την αμετανοησία και την πόρωση. Και το ελληνικό έθνος, ο Σάκης εισέβησε στο Θεό, αποστάτησε από το Θεό, τιμωρήθηκε, αδελφοί μου. Όταν κατέπεσε το έθνος θρησκευτικός και ηθικός προ Χριστού, γιατί και προ Χριστού κρίνονται οι άνθρωποι με τον νόμο της συνειδήσεως, επέτρεψε στους Ρωμαίους και ήρθαν και το κατέλαβαν. Όταν κατέπεσε πάλι μετά τη δόξα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που δίρκεσε 1100 χρόνια, έστειλε τα αντίχριστα τέκνα της Άγαρ και κατέλησαν την ελευθερία αυτού του έθνους. 400 χρόνια δουλείας, 400 χρόνια τιμωρίας και παιδαγωγίας. Προστατεύει θαυμαστός, αλλά και τιμωρεί φοβερός. Στη Μικρά Ασία έδωκε άλλη παραδειγματική τιμωρία για άλλα αμαρτήματα, για τις βλασφημίες, για τις ανηθικότητες και για τη διχόνοια. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες σφαγιάστηκαν στη Μικρά Ασία και ξεριζώθηκε από τη Μικρά Ασία ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός. Ο Χριστιανισμός που ήταν 2.000 χρόνια εκεί ριζωμένος περίπου, και ο Ελληνισμός που ήταν 3.500 χρόνια. Μετακινήθηκε η λιχνία, όπως είπε ο Κύριος, υπήλυσε ο Κύριος απευθυνόμενος προς ένα άγγελο επίσκοπο εκκλησίας της Μικράς Ασίας. Και προσφάτως πάλι ο Θεός μας ταπείνωσε κάτω στην Κύπρο, και νομίζω ότι δεν αισθανθήκαμε πολύ εκείνη την ταπείνωση, γιατί δεν έχουμε σήμερα πολύ ελληνικό φιλότιμο. Αδελφοί μου, το έθνος μας σήμερα, το ευλογημένο έθνος μας, το έθνος που απήλαψε μεγάλων ευλογιών του Θεού και κατήχε τα σκύπτρα μέσα στον χριστιανισμό και έγραψε τις ενδοξότερες σελίδες ιεράς και κοσμικής ιστορίας, σήμερα έχει κατάπτωση όπως το Ισραήλ την εποχή του Χριστού. Για να κάνουμε μία αυτοκριτική συντόμως. Είμαστε 9-10 εκατομμύρια λαός, όλοι σχεδόν βγαλμένοι από την κολυμβήθρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πόσοι προβάλλουν σήμερα αντίσταση εναντίον του κακού, πόσοι από το λαό αγωνίζονται με ιερό ζήλο εναντίον του ποικιλονίμου κακού. Έγιναν συλλαλητήρια με εκατοντάδες χιλιάδες και με εκατομμύρια λαό για πολιτικά, για συνδικαλιστικά θέματα και για άλλες εκδηλώσεις. Πότε έγινε στις ημέρες μας ένα συλλαλητήριο για θρησκευτικό θέμα, για εκκλησιαστικό θέμα, για πνευματικό θέμα, για εκπαιδευτικό θέμα, που να μετέχουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Ποτέ. Ούτε ένα για δείγμα. Όχι, δεν έχει πνεύμα αντιστάσεως κατά του κακού ο ελληνικός λαός, αλλά είναι και σφούδρα διάφορος για τα πνευματικά θέματα. Βγείτε έξω και παρακολουθήσετε 100 συζητήσεις ανθρώπων στους δρόμους, στις πλατείες, στα γραφεία, στα καταστήματα, δεξιά, αριστερά. 100 συζητήσεις. Θα είναι μία συζήτηση για το Θεό
πόσοι χριστιανοί σήμερα έχουν αγωνία για τη σωτηρία τους. Πόσοι χριστιανοί σήμερα εδώ στην Ελλάδα πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού ειλικρινώς και ηλεκτρίζονται και συγκινούνται από την πίστη στη θεότητα του Χριστού. Πόσοι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα και υλικές ανάγκες, αλλά είναι και πνεύμα και πνευματικές ανάγκες, και ότι υπάρχει κρίση ανταπόδοσης, δευτέρα παρουσία, κόλασης, παράδεισος, αιωνιώτης. Πόσοι μικτηρίζουν, σαρκάζουν τα θεία πράγματα, ακόμη και από αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία από το 2%, πολλοί που κάνουν, ξέρω εγώ, μνημόσυνα και λειτουργίες και κάνουν παπάδες και κάνουν αγιασμούς, ή αν τους μιλήσεις για ψυχή και για μεταθάνατον ζωή και για κόλαση και παράδεισο, ποιος τα ξέρει αυτά, λένε. Ποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο, πόσοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, ώρες ολόκληρες μπροστά στο κουτί της διαφθοράς στην τηλεόραση. Έχουν βγάλει τα λαρίνια τους οι πνευματικοί άνθρωποι να συνιστούν συνεχώς. Διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε γραφή. Όχι, καμιά όρεξη για γραφή. Για εφημερίδες τις ξεκοκαλίζουν. Για περιοδικά τα ξεκοκαλίζουν. Ταξιδέψετε μέσα στα τρένα, όλο πορνό περιοδικά θα δείτε. Θέατρα, κινηματογράφιες, χρή. Αυτά είναι ο επιούσιος άρτος του σημερινού ελληνικού λαού. Ρωτήστε και τους πνευματικούς πατέρες. Στα 100 ανδρόγυνα, τα 90 ζουν μέσα στη συζυγική απιστία. Πορνεία και μοιχεία και κλοπή, και έχετε επί της γης και αρά και αίματα εφέμαση μίσγουση. Αίματα εφέμαση οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις το χρόνο. Έρχονται στη γλώσσα τα μελαγχολικά λόγια της οδής του Μωυσέως. Λαός μωρός και ουχή σοφός, τέκνα αποστάτε. Λαός ανόητος και όχι συνετός και φρόνιμος. Παιδιά που απεστάτησαν από το Θεό. Έρχονται τα λόγια, τα μελαγχολικά πάλι λόγια του προφήτου Ισαΐου. Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν. Υιούς εγέννησα και έθρεψα, αυτοί δε με υθέτησαν. Έγνοβούς των κτισάμενων αυτών και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου ου συνήκε. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρες αμαρτιών, τέκνα αποστάτε η ίδια βόλου. Εγκατελείπετε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ. Από το λαό ας ανεβούμε προς τα επάνω, προς τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, υψηλά ιστάμενα και χαμηλά ζώντα, άρχοντες, αρχόμενοι υποπαθών. Δεν συμμερίζονται τις θρησκευτικές αντιλήψεις. Καταφρονητέ ενσαρκώνουν τη μεγαλύτερη αμαρτία που στυλιτεύει και το Ευαγγέλιο και η Παλαιά Διαθήκη και ο αρχαίος ελληνισμός. Την ίδρυ. Θεέ, δεν καταδεχόμεθα καν να ασχοληθούμε με σένα και με το λόγο σου. Άνθρωποι, οι άρχοντες, αλειτούργητοι, ανεξομολόγητοι, ακοινώνητοι, μασόνοι, μαρξιστέ, αμοραλιστέ, καταφρονητέ του Θεού και αρνητέ του Θεού.
Οι άρχοντες του Βυζαντίου φιλοδοξούσαν να δοξάσουν την Εκκλησία. Οι σημερινοί άρχοντες, τι δαιμονισμός είναι αυτός, αδελφοί μου, φιλοδοξούν να μειώσουν την Εκκλησία, να εξευτελίσουν την Εκκλησία, να γκρεμίσουν την Εκκλησία, να ξεθεμελιώσουν την Εκκλησία που έκαμε έθρος και κράτος για να κυβερνούν αυτοί οι κύριοι. Είπαμε ότι το ελληνικό έθνος είναι ιδιότυπο, δεν έχει συγγενείς στον κόσμο. Μας προσύρμοσαν στο άρμα των ξένων, των Ευρωπαίων, που μας πρόδωσαν και μας σφαγίασαν πολλές φορές, για να μας σώσουν, λέει. Και τα ανταλλάγματα ποια είναι? Να απολέσουμε, να χάσουμε την ιδιοτυπία μας. Να πάψουμε να είμαστε Έλληνες και να πάψουμε να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να αποχρωματιστούμε και θρησκευτικός και εθνικός. Και να γίνουμε, λέει, Ευρωπαίοι. Και ήδη έχουν αρχίσει από ετών και οι προηγούμενοι κυβερνήτες και οι σημερινοί κινούνται επί του αυτού επίπεδου. Η διαφορά είναι ότι άλλοι μεν τηρούν και ορισμένα προσχήματα, άλλοι είναι αδίστακτοι. Προχωρούν ακάθεκτοι προς το κακό. Και κάνουν αντιχρίστους νόμους να μας διαλύσουν θρησκευτικός αλλά και εθνικός. Εμείς ψηλότερα από τους πολιτικούς άρχοντες έχουμε τους ρασοφόρους. Γιατί το ράσο, αυτό ήταν η ιερή σημαία του έθνους. Το ράσο ανέστησε το έθνος. Και το ράσο, κι όταν το φορεί ο πιο αμαρτωλός, μας ηλεκτρίζει. Άλλο το ράσο κι άλλο αυτός που φορεί το ράσο. Τι κάνουν οι ρασοφόροι? Αρχίζω από τους μοναχούς. Να πούμε τα καλά τους. Πολλοί μοναχοί είναι άνθρωποι της προσευχής. Προσεύχονται επί ώρες. Δεν είναι μικρό πράγμα. Λειτουργούν, αγρυπνούν. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πράγματα. Διαβάζουν ασκητικά βιβλία. Εφραίνονται να διαβάζουν ασκητικά βιβλία. Ωραία πράγματα. Πέστε μου όμως, αδελφοί μου, έχει ο σημερινός μοναχισμός την απαιτουμένη παρησία και μαχητικότητα? Είναι μαχητική η σημερινή μοναχή όπως ο Μέγας Αντώνιος που κατέβηκε επανειλημμένος στην Αλεξάνδρεια και διέσχισε τους δρόμους και μπήκε στα δικαστήρια να ενθαρρύνει τους ομολογητάς και μάρτυρας και να ενισχύσει τον Αθανάσιο στον αγώνα του εναντίον της αιρέσεως και των κρατεών της γης? Είναι η σημερινή μοναχή ελεγκτέ του κακού όπως ήταν ο Ισίδρος ο Πυλουσιώτης, ευγενεστάτη μοναχική και πατερική μορφή? Είναι η σημερινή μοναχή επαναστατική όπως ήταν ο σήμερον εορταζόμενος Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης? 1000 μοναχούς είχε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Είπε, θα διαλύσω το μοναστήρι, δεν πειράζει, για να δώσω μάθημα, να κάνω επανάσταση εναντίον του αυτοκράτορος που παρέβει τους κανόνας και έκαμε ένα γάμο αντικανονικό. Ένα γάμο αντικανονικό μόνο. Και ξεσήκωσε το μοναστήρι σε επανάσταση εναντίον του αυτοκράτορος. Ισχυρού που κυβερνούσε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο. Να γιατί είναι μεγάλος και τιμάται σήμερα. Σήμερον μνήμη του Οσίου και ομολογητού Θεοδόρου του Στουδίτου. Για πόσους μοναχούς της σήμερον θα γραφούν τέτοια λόγια στα συναξάρια της αύριον? Ας έρθουμε στους ιερείς, στο ιερατείο. 8-9 χιλιάδες ιερείς έχουμε. Πολλοί από αυτούς ηθικοί άνθρωποι είναι. Δεν έχουν σκανδαλώδη βίο. Πάρα πολλοί είναι ηθικοί. Πολλοί είναι λειτουργικοί τύποι, κατανυκτικοί τύποι, φιλάνθρωποι είναι, δραστήριοι είναι. Παρησία και μαχητικότητα πόσοι έχουν?
Όσοι έχουν το θάρρος να καταγγείλουν τρομερά εγκλήματα προϊσταμένων αρχών, αρχιερέων και πολιτικών. Όσοι. Όσοι ιερείς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν να κάνουν μια αγία επανάσταση όπως έκανε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Να προχωρήσουμε υψηλότερα στους επισκόπους και στον αρχιεπίσκοπο. Αυτοί κατά τη γραφή, κατά τις παραστάσεις επάνω στο θρόνο είναι οι λέοντες, τα λιοντάρια. Λέων ρεύξατο και τι σου φοβηθήσετε. Πόπο λέει, βρυχήθηκε ο λέων, τρομοκρατία μέσα στο δάσος. Είναι λέοντες, δίνουν μάχες. Πολλοί στις επαρχίες τους εργάζονται πνευματικώς. Να λέμε τα καλά τους. Όχι, τα λέμε τα καλά τους. Δραστήριοι, φιλάνθρωποι, ιδρύματα κτίζουν. Το σπουδαιότερο που χρειάζεται η εποχή μας είναι η παρησία, η μαχητικότης. Να υψώσω με κεφαλή εναντίον του κακού που ύψωσε θρασία κεφαλή και υπερφαλαγγίζει τα πάντα και κατακλείζει τα πάντα. Πόσοι από τους επισκόπους έχουν τη δύναμη να ελέγξουν τους ισχυρούς της γης, να καταγγείλουν με γλώσσα προφητών Ιωάννου του Προδρόμου, Αποστόλων, Πατέρων, Μοναχών Μεγάλων της Εκκλησίας τα τρομερά σκάνδαλα διοικήσεως και κατευθύνσεως αυτού του τόπου. Πόσοι, είπαμε, 4 επίσκοποι μόνο. Ο δε αρχιεπίσκοπος ο κορυφαίος, τι κάνει, τι κάνει το μεγάλο αυτό λιοντάρι. Δεν έχει χέτι, δεν έχει νεύρα, δεν έχει δόντια, δεν έχει φωνή. Ένα πράγμα κάνει, ταλέπορος είναι. Ένα αγώνα διεξάγει, πώς να κρατήσει το θρόνο του. Και οι επίσκοποι, οι περισσότεροι, οι πλήστοι, ένα αγώνα κάνουν, πώς να κρατήσουν τους θρόνους του. Κανένα άλλο αγώνα. Σήμερα στους ναούς διαβάστηκε μια εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας που συνήλθε προσφάτως. Όσοι ασχολούμεθα με τα εκκλησιαστικά πράγματα ξέρουμε ότι με τα χιλίων βασάνων εξεδόθη αυτή η εγκύκλιος. Ο προκαθήμενος δεν ήθελε καθόλου να θίξει τα κακοσκήμενα. Δεν ήθελε να συζητήσει το εκπαιδευτικό τη διάλυση των σχολείων της νεότητος. Τον επίεσαν 35 αρχιερείς που συνεκέντρωσαν υπογραφές και κατά τον νόμο τον ανάγκασαν να συζητήσει αυτό το θέμα, το εκπαιδευτικό και γενικότερα της καταστάσεως της ελληνικής κοινωνίας. Και εξέδωκε η ιεραρχία εγκύκλιο. Τι γράφουν μέσα, τι γράφουν. Όποιος ξέρει τα πράγματα και ποιος δεν ξέρει τα πράγματα στην Ελλάδα, αυτά τα πράγματα, τα γενικά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά, εθνικά, πολιτικά, αγανακτή. Μη ανησυχείτε, λέγει. Εμείς οι ιεράρχες αγρυπνούμε. Εμένα μου λες. Όλο αγρυπνίες κάνατε. Ένας ξέρω με αγρυπνεί πολλές φορές χαρτοπέζοντας. Μάλιστα. Αγρυπνούμε, λέει, και ανησυχούμε και αγωνιζόμεθα. Άκου, εκεί έχασαν οι λέξεις την αξία τους. Με ποιον αγώνα κάνατε? Επιβάλλατε μία πνευματική κύρωση, ένα επιτίμιο σε έναν άρχοντα, ένα μασόνο, ένα αντίχριστο νομοθέτη, ένα σκανδαλοποιό από τον πολιτικό κόσμο? Ένα επιτίμιο έχετε επιβάλει, μία κύρωση? Λέει, είναι φοβερή η κατάσταση, λέω, αλλά εμείς μη ανησυχείτε, αγωνιζόμεθα. Τι λέτε, υποκριτέ? Εδώ ο αρχιεπίσκοπος επανειλημμένος έκαμε ανακοινοθέντα και λέει οι σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας είναι θετικές, θαυμάσιες. Τρώμε και πίνουμε με τον πρωθυπουργό. Τόσο θαυμάσιες είναι οι σχέσεις μας. Καταντήσαμε υποκριτές σαν τους Φαρισαίους και αν ερχόταν ο Χριστός σήμερα στη γη θα έλεγε πάλι «Ουέ, ουέ, ουέ, εμείς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ». Είπα προηγουμένως, αδελφοί μου,
ότι το ελληνικό έθνος, ο νέος περιούσιος λαός, βρίσκεται σήμερα σε κατάπτωση, σαν την κατάπτωση του Ισραήλ τις ημέρες του Χριστού. Χειρότερα είναι σήμερα. Χειρότερα, γιατί είναι χειρότερα? Το Ισραήλ είχε ασέβεια, αλλά μέχρι σε ορισμένο σημείο. Τι είπε ο Χριστός για τους Φαρισαίους, την ηγέτιδα θρησκευτική τάξη? Όσα λένε να τα εφαρμόζετε, είναι σωστά. Μπορούμε να το πούμε για τους σημερινούς ηγέτες του ελληνικού έθνους? Όσα λένε και όσα αποφασίζουν και όσα νομοθετούν οι άρχοντες της Ελλάδος, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε? Τους νόμους περί εκτρώσεων, περί μοιχείας, περί αιρέσεων και περί άλλων πραγμάτων και περί εκπαιδεύσεως και τα διδάγματα των σχολικών βιβλίων? Προχωρήσαμε πολύ περισσότερο από τον αρχαίο Ισραήλ στην ασέβεια. Εκείνοι παρέβαιναν απλώς τους νόμους του Θεού. Οι σημερινοί δεν παραβαίνουν απλώς. Καταργούν τους νόμους του Θεού και νομιμοποιούν και νομοθετούν το κακό, την ασέβεια, την αμαρτία, την ανομία. Φτάσαμε στην εποχή που προφήτευσε ο Ισαΐας. Θα έρθει καιρός, είπε ο Ισαΐας, που θα καταστραφεί η γη, γιατί οι άνθρωποι θα αλλάξουν τους νόμους. Τα αιώνια νόμιμα θα τα αλλάξουν. Αλλαγή, λέει. Και ελπίζαμε οι ταλέποροι σε αλλαγή προς το καλύτερο. Και πολλοί χριστιανοί ψήφισαν για αλλαγή. Τι να έκαναν οι ταλέποροι? Είχαν απογοητευτεί από τους προηγουμένους. Ποια αλλαγή προς τα χειρότερα? Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: δεν είμαστε απλώς μια κυβέρνηση. Είμαστε ένα κίνημα να αλλάξουμε τις αξίες. Με άλλα λόγια, να γκρεμίσουμε τη θρησκεία και την ηθική ως κατεστημένα και στη θέση τους να βάλουμε την αθεία και την ανηθικότητα ως πρόοδο, ως νέα θρησκεία και ηθική. Είμαστε ή δεν είμαστε χειρότεροι από τους Φαρισαίους? Με ρώτησαν μερικοί πρώτων εκλογών, των τελευταίων εκλογών για την ανάδειξη ευρωβουλευτών, τι να ψηφίσουμε, τι να απαντήσεις? Να απαντήσει συγκεκριμένα στον άλλο τι να ψηφίσει? Ας είναι και θρησκευτικό, σκανδαλίζεται, θα πει ο θεολόγος, ο ιεροκήρυκας, κομματίζεται, πολιτικολογεί. Όχι, δεν μιλάμε και εμείς συγκεκριμένα. Σαν ανθρώπους που ξέρουμε ότι σκανδαλίζονται, γιατί έχουν το μικρόβιο μέσα της πολιτικής και ενθουσιάζονται και φανατίζονται από πολιτικά. Εγώ δεν θεωρώ χριστιανό όποιον ενθουσιάζεται και φανατίζεται από πολιτική της εποχής μας. Τι να ψηφίσουμε? Απάντησης: ψηφίστε δαίμονες με λιγότερα κέρατα. Γιατί γελάτε, αδελφοί μου? Καλούμεθα να εκλέξουμε μεταξύ δαιμόνων? Αντιχριστιανικούς νόμους ημέν, αντιχριστιανικούς νόμους ιδέ. Πολεμική κατά της Εκκλησίας ημέν, πολεμική κατά της Εκκλησίας ιδέ. Αντιχριστιανικές ιδέες μέσα στα βιβλία ημέν, αντιχριστιανικές ιδέες ιδέ. Τώρα στα βιβλία τι γράφουν? Ότι ο άνθρωπος είναι απόγονος του χιμπαντζή. Ήρθε ένα παιδάκι κάτω, αυτές τις ημέρες πήγα στην επαρχία. Ήρθε ένα παιδάκι 15 χρονών, με συνεκίνησε. Μου λέει: δείξε μου πού γράφει η Αγία Γραφή το 666. Λέω: τι το θέλεις? Λέει: αυτός δεν είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου? Ναι, παιδί μου, λέω. Έλα να σου το δείξω, λέω. Να εδώ, στο τέλος του 13ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Χ, ξι, σίγμα, ταφ, ο αριθμός του θηρίου. Χ, 600, ξι, 60, σίγμα, ταφ, 6, 666. Τι το θέλεις, του λέω. Τι απήντησε ο μικρός? Είμαστε κοντά στον Αντίχριστο, λέει. Γιατί, παιδί μου? Εκεί στο σχολείο δεν μπορείς να φανταστείς, λέει, τι διδάσκουν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι διδάσκουν. Ήρθε η καθηγήτρια και μας είπε: παιδιά, είμαστε απόγονοι του Πίθηκα. Και εσύ, λέω, τι είπες? Πρόλαβε η μάνα του παιδιού.
Λέει 200 ήταν μέσα στο σχολείο εκεί. 200. Μόνο ένα παιδάκι, αυτό το παιδάκι, σηκώθηκε επάνω και είπε: «Κυρά καθηγήτρια, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν είναι σοβαρά αυτά πράγματα ότι εμείς είμαστε πίθηκοι. Είναι ανοησίες». Και οι καθηγητές μετεστράφησαν εναντίον του παιδιού. Μάλιστα. Κάποιος μου έγραψε ένα γράμμα. Λέει, λες άσχημες λέξεις, λέει, στις ομιλίες σου, δεν κάνουν καλή εντύπωση. Δεν ανήκω, λέω, στους εφημιστάς της Βικτοριανής εποχής. Λέω τα σίκα σίκα. Τι τον είχε σοκάρει, οι λέξεις παλιωτόμαρα. Μα για ανθρώπους, αδελφοί μου, που λένε ότι είναι απόγονοι του πυθίκου, χωρίς να αποδείξουν αυτό το πράγμα, δεν αξίζουν, δεν αρμόζουν τέτοιες λέξεις. Χθες εδώ και μια από τις προηγούμενες Κυριακές, όπως είδατε, εκλεκτά κορίτσια, θρησκευτικά κορίτσια του λαού, παρουσίασαν εδώ ένα πολύ διδακτικό και συγκινητικό θεατρικό έργο. Και μεταξύ άλλων, μια μαθήτρια έφερνε αντιρρήσεις στην καθηγήτρια που έλεγε: «Όλες δήθεν οι μεγάλες προσωπικότητες παραδέχονται ότι είμαι απόγονοι του πυθίκου». Τι είπε η μαθήτρια, η χριστιανή? Λέει, είναι θεωρία ή επιστημονική αλήθεια αποδεδειγμένη? Δικτατορία. Διαλύω την τάξη. Μπρος, διάλειμμα. Δεν απαντώ. Δηλαδή έχουμε δικτατορία και στην εκπαίδευση. Δικτατορία και στην εκπαίδευση. Όπως γίνεται επάνω στη Ρωσία. Στη Ρωσία αποφασίζει το κόμμα και διατάσσει την ακαδημία, τους επιστήμονες. Γράψετε, η επιστήμη απέδειξε ότι η ύλη σκέπτεται. Τον κακό σας τον καιρό, κύριε, απέδειξε. Η επιστήμη δεν απέδειξε τίποτε. Ότι σκέπτονται οι πέτρες και τα χώματα. Γράψετε, για να αποφύγουν το Θεό θεοποιούν τα χώματα και τις πέτρες. Γράψετε, η επιστήμη απέδειξε, ο άνθρωπος είναι από τον πίθηκο. Δεν απέδειξε τίποτε η επιστήμη. Αυτό είναι η πλαστογραφία της επιστήμης. Γράψετε, η επιστήμη απέδειξε ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός δεν εμπίπτει στο πείραμα και στην παρατήρηση. Η επιστήμη δεν απέδειξε τίποτε. Γράψετε, απέδειξε. Το ίδιο γίνεται τώρα και στα σχολεία. Κάτι αγράμματα και αστοιχείωτα όντα που πάνε 50 χρόνια πίσω από τους Ευρωπαίους. Γιατί στην Ευρώπη έχει καταπέσει αυτή η θεωρία. Θεωρία ήταν, δεν ήταν ποτέ επιστημονική αλήθεια. Έχει καταπέσει τελείως. Και εδώ θέλω να την επιβάλλουν οι κτηνώδεις άνθρωποι για να μας αποκτηνώσουν. Γιατί αν πιστεύσουμε ότι είμαστε κτήνοι, επιτρέπονται όλα. Τα κτήνοι δεν έχουν ηθικό καταλογισμό των πράξεων. Όλα επιτρέπονται. Αδελφοί μου και πατέρες μου, είμαστε όντως εγγύς αντιχρίστου και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Όσοι διαβάζουν γραφές και παρατηρούν τα σημεία των καιρών έχουν μία αγωνία για το μέλλον, εσκατολογική αγωνία. Έρχεται ο αντίχριστος και θα γίνει ό,τι λέγουν οι προφήτες, ιδίως ο Ισαΐας στο 24ο κεφάλαιο, ό,τι λέγει η Αποκάλυψη, ό,τι είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Θα γίνει ο μεγάλος, ο γενικός πόλεμος. Το τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου θα είναι η καταστροφή. Θα αραιωθεί φοβερά η ανθρωπότης. Θα γίνουν τα άνω κάτω. Την εποχή του Αντιχρίστου, που θα έχει συγκεντρωτική εξουσία, οι άρχοντες των επιμέρους εθνών θα δίνουν, λέγει, όλη τη δύναμη στο θηρίο, στον Αντίχριστο. Ας λέγει η Αποκάλυψη στα σημεία, ας προφητεύει και το νούμερο 666. Αυτοί οι ασεβείς το χρησιμοποιούν και δεν λένε, βρε, η Αποκάλυψη το έλεγε αυτό το πράγμα, ότι θα γίνει. Να καταπλαγούμε από την αλήθεια της γραφής? Όχι. Δέχονται να είναι αντίχριστοι, αρκεί να εξυπηρετούνται ανόητα και σκοτεινά σχέδιά τους. Δεν ρέπω προς το να πιστεύω εύκολα
σε όσα ακούονται και γράφονται γύρω από θαύματα και σημεία, και εσείς να ελέγχετε καλά και τότε να πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό ή εκείνο το σημείο ή το θαύμα. Ήμουν αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται πολύ στο όρυβο στη Θεσσαλονίκη, διότι λέγει εκεί στον Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο ένα νέο ωραίο ναό της Θεσσαλονίκης προς τιμήν των Ελλήνων Μακεδόνων αδελφών που εξεχριστιάνησαν τους Λάδους. Εκεί υπάρχει ένα παρεκκλήσιο του Αγίου Κυπριανού, του πρώην μάγου, και εκεί η εικόνα λέει δακρύζει. Ρώτησα σοβαρά πρόσωπα, λέω, είναι γεγονός αυτό? Είναι γεγονός, λέει, και μετέβει εκεί και ο επίσκοπος και έκαμε παράκληση. Από πότε, λέω, συμβαίνει αυτό το πράγμα? Λέει, πήγανε μια μέρα αντίχριστοι και έξω από το παρεκκλήσιο αυτό στους τοίχους έγραψαν σατανικά συνθήματα και το νούμερο 666, το αντιχρίστο. Από τότε, λέει, άρχισε η εικόνα αυτή να δακρύζει. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, πολλά σημεία συμβαίνουν στον κόσμο και δείχνουν ότι οι ουρανοί ανησυχούν για μας. Θα γίνουν τα άνω κάτω. Και μπορεί αυτό να είναι σε μερικά έτη, σε μερικές δεκαετίες, να είναι πολύ κοντά. Τι λέτε, θα σβήσει η πατρίδα μας? Ο παλαιός Ισραήλ 2000 χρόνια ήταν σβησμένος σαν κράτος. Δεν υπήρχε. Διασπαρμένος όλο τον κόσμο και διωκόμενος. Η κατάρα του Θεού επάνω του. Τώρα στις ημέρες μας φαίνεται μακρόθεν να στρέφεται ο Θεός προς αυτό το δαιμόνιο και δαιμονικό λαό και να τον προπαρασκευάζει για την επιστροφή του. Γι' αυτό έκαναν κράτος τις ημέρες μας την παλαιά τους κοιτίδα, γι' αυτό πήραν πάλι την Ιερουσαλήμ. Εν τόσο λίγο θα αναδείξουν τον Αντίχριστο, θα τον προσκυνήσουν, θα απογοητευτούν από τη διοίκησή του και τότε θα πιστεύσουν στον Χριστό, θα είναι το τελευταίο έθνος που θα εισέλθει στο χριστιανισμό. Η πρώτη έσκατη και η έσκατη πρώτη. 2000 χρόνια χωρίς κράτος. Θα συμβεί καμιά πολύ μεγάλη συμφορά και με το έθνος μας. Να φοβηθούμε. Και για να αποτραπεί η συμφορά, να επιδιώξουμε την αληθινή αλλαγή. Ποια είναι η αληθινή αλλαγή? Δεν είναι εξωτερική. Είναι εσωτερική. Να αλλάξουμε σαν άνθρωποι και να γίνουμε πάλι Έλληνες με φιλότιμο και χριστιανοί ορθόδοξοι με φιλότιμο. Προπάντων με παρησία και αγωνιστικότητα. Να γίνουμε μαχητικοί όπως τα παιδιά του Σκότος. Μη περιμένετε να αλλάξουν οι άρχοντες. Δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν αυτοί. Μη περιμένετε να αλλάξουν αρχιερείς που έδωσαν τους θρόνους υπεράνω του Θεού. Ο λαός να αλλάξει. Εμείς να αλλάξουμε και να αποκτήσουμε πνεύμα αντιστάσεως. Και να γίνουμε ομολογητέ της πίστεως και υπερασπιστέ. Όλοι μικροί ιεροκήρυκες, όλοι μικροί Απόστολοι, όλοι μικροί μαχητέ, για να επέλθει μια αλλαγή στον τόπο μας. Να έρθει μετάνοια, αδελφοί μου, και να έρθουν δάκρυα μετανοίας. Να θρηνήσουμε την αθλειότητά μας για να στραφεί πάλι η εύνοια προς το έθνος μας και το έθνος μας να εκπληρώσει προορισμό στο μέλλον και να δοξάσει τον Χριστό και να δοξαστεί από τον Χριστό γέννητο.